υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της πυροσβεστικής, των εθελοντών, της αστυνομίας, δεν ξεπλένουν τις ευθύνες της κυβέρνησης. Και αυτό δεν είναι πολιτικολογία. Μιλάμε για μια ανεξέλεκτη πυρκαγιά στην καρδιά της Αττικής, σε μια μεικτή ζώνη, στην οποία υπάρχουν σταθμοί ηλεκτροδότησης και υδροδότησης πρωτεύουσας με απουσία οποιασδήποτε πρόληψη. Με δεκάδες εστίες χωρίς καθαρισμό. Αυτό δεν είναι πολιτικολογία. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει απόκρυψη των ευθυνών. Και μαζί με αυτό, ξέρετε, υπάρχει η ανάγκη άμεσης αποδοσής 100% αποζημίωσης στις περιουσίες της λαϊκές που χάθηκαν, τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα είναι πυρόπληκτοι, όχι μόνο στη Βαρυπόμπη, αλλά στην Εύβοια, στην Αχαΐα, στη Ρόδο, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτό είναι απαιτήσεις, είναι διεκδικήσεις και είναι απαντήσεις, όχι από ένα πρωθυπουργό που λέει είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Δεν μπορεί, κύριε Ρουγκάκο, να μπαίνει τόσο χαμηλά ο τύχης. Δεν είχαμε ευτυχώς μέχρι τώρα ανθρώπινα θύματα. Όμως είμαστε στις αρχές του Αυγούστου. Και έτσι να παραμείνει, κύριε Σοφιανέ. Ναι. Και υπάρχει ένας ολόκληρος Αύγουστος. Και υπάρχει ο κίνδυνος του blackout από τις πράσινες πολιτικές που έχουν καταδικάσει την Ελλάδα να είναι χώρα σε ενεργειακή εξάρτηση. Για να θάβουμε το λιχνίτι και να μιλάμε για πράσινα άλογα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα απαιτούν μια ώριμη συζήτηση, συμπεράσματα και άμεση ικανοποίηση των πληγέντων αλλά και των αναγκών των ανθρώπων που δίνει τη μάχη. Μάλιστα. Οι πυροσβέστες δεν είναι υπεράνθρωποι, δεν είναι ρομποκόπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί όπως και οι αστυνομικοί που συμμετέχουν, όπως και οι άνδρες του στράτου. Και πρέπει να καλυφθούν και οι δικές τους ανάγκες. Υπάρχουν οι συνέπειες της πολιτικής που ζούμε σήμερα και υπάρχουν οι νοπές μνήμες από τις πολιτικές που ζήσαμε πριν από 2 χρόνια με την προηγούμενη κυβέρνηση. Κόβοντας και ράβοντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ατοικών συμμάχων και των επιλογών τους, δίνονται δισεκατομμύρια για την περίφημη πράσινη ανάπτυξη, η οποία έχει από κοινού στηριχθεί, και ταυτόχρονα ο Μεροκαματιάρης, ο αυτοαπασχολούμενος, προσπαθεί να ξεπληρώσει τώρα το λογαριασμό που θα του έρθει. Γιατί θα του έρθει λογαριασμός και δεν μπορεί να το πληρώσει, όχι με 70, με 170 δόσεις δεν μπορούν να βρεθούν τα λεφτά για να πληρωθούν τα δισεκατομμύρια που χρωστάει η λαϊκή οικογένεια, είτε εργαζόμενοι συνταξιούχοι, άνεργοι, βιοτέχνες, επαγγελματίες. Θα πληρώνει, στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η μεγάλη σύγκληση που πρέπει να υπάρξει είναι στο δρόμο του αγώνα για να μην περάσει, να μην υλοποιηθεί, να καταργήσουμε μέτρο το μέτρο αυτά που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και με το έκτρωμα Χατζηδάκη, το οποίο να θυμίσω τα μισά, τις μισές ρυθμίσεις του τις ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τα μέτρα που έχουν πάρει για την παιδεία, την υγεία, γιατί βαρεθήκαμε να μετράμε κύματα COVID. Εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή την αντιπαράθεση των συνομιλητών μου. Αν τα πάρουμε τα θέματα ένα-ένα, υπάρχει πλήρης ταύτιση. Ναι στο ΝΑΤΟ. Ναι στα δισεκατομμύρια για τον ακούς εξοπλισμούς. Ναι σε στρατεύματα εκτός συνόρων. Ναι σε συμφωνίες με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Ναι στη διευρυμένη συμφωνία με τους Αμερικάνους και με τη μετατροπή της Ελλάδας σε απέραντο στρατόπεδο. Ναι σε όλα. Ναι στην νατοϊκή συμφωνία των Πρεσπών. Πού υπάρχει διαφωνία για να καταλάβουμε κι εμείς που παρακολουθούμε. Πού υπάρχει διαφωνία. Πού υπάρχει διαφωνία. Σας ξαναλέω, πού υπάρχει διαφωνία στα θέματα που αναδείχτηκαν. Στο ότι πρέπει να γίνει συζήτηση για το Κυπριακό, στη βάση να τραβήξουμε την Τουρκία. Μάλιστα. Γιατί η Τουρκία, ξέρετε, παίζει το δικό της παιχνίδι στα πλαίσια των αντιθέσεων και τη θέλουν και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι στην Μάλιστα. αγκαλιά του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και θα τις κάνουν και τα χατήρια, γι' αυτό και ανοίγει η συζήτηση και για διαπραγματεύσεις, Μάλιστα. στην οποία θα διακυβευτούν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και κυριαρχικά δικαιώματα.